θεωρεί την 20ετή προσφορά του πρώην Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη στην πόλη της Καλαμάτας και από τις διάφορες θέσεις που υπηρέτησε, Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΙΑΚ, Δημοτικός Σύμβουλος, ως απολύτως ευεργετική, ιδιαίτερα για την ανασυγκρότηση της πόλης μετά τους σεισμούς του 1986 και γενικότερα για την ανάπτυξή της. Δεύτερον, εκφράζει την ομόθυμη θλίψη των πολιτών της Καλαμάτας για την απώλεια του πρώην Δημάρχου που διακρίθηκε για τον ορθολογισμό, την τεχνοκρατική αντίληψη, το αίσθημα προσφοράς, την ανιδιοτέλεια, την ανθρωπιά και πάνω απ' όλα την αγάπη του προς την Καλαμάτα και τους κατοίκους της. Με το ότι, πέρα από όλα αυτά, αυτό που διέκρινε το Χρήστο, και εγώ θέλω να ταυτιστώ με τον Δήμαρχο, είναι ένα αίσθημα αγάπης για την πόλη, αγάπης, απέραντης αγάπης για την πόλη. Δήμαρχε, συγχαρητήρια για αυτήν την ωραία πρότασή σου για αυτόν τον χώρο, που θα ακούγεται πάρα το όνομά του. Αλλά και αυτό που τόσο πολύ είπε από τη δημόσια ζωή, το ήθος του, το ήθος του. Πέρα από όλες τις άλλες αρετές του, σας καλώ να κρατήσουμε ως μεγάλη πρίκα του Χρήστου το ήθος του. Ανθρώπου. Υπήρξε λοιπόν ένας όντως ένας ακέραιος άνθρωπος και ένας λαμπρός, λαμπρότατος δήμαρχος, στον οποίο πολλά οφείλει η πόλη και ο λόγος της Καλαμάτας. Θέλω λοιπόν να προσυπογράψω τα όσα είπε ο Σταύρος Λουμπένος και να σταθώ ιδιαίτερα στο ήθος του Χρήστου Μαλαπάνη, το οποίο ήταν ανυπέρβλητο. Μου δόθηκε η ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να συνεργαστώ σε ζητήματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος με το Αείμνηστο Χρήστο και έτσι μπόρεσα στενότερα και πολύ κοντά να αντιληφθώ το μέγεθος και την αγάπη που ένιωθε για αυτήν εδώ την πόλη. Με τον Χρήστο μας συνδέει αγάπη, κοινή ζωή, κοινή αγώνες, κοινά μετώπα. Θα σου είπα παράξενο. Είμαστε τρεις φίλοι και τρεις γίναμε δήμαρχοι της Καλαμάτας. Πρωτοπόρος ο Σταύρος ο Μπένος, κατόπιν ο Χρήστος και τέλος εγώ που ποτέ μου δεν ήπιζα ότι θα κατέβω για δήμαρχος γιατί δεν ήθελα. Έψα στην παγίδα των δύο προηγουμένων και κατέβηκα. Το Χρήστο δεν διέπαινε ευφυΐα, δημοκρατία αντίληψη, ήθος και δημοκρατία. Πράγματα που εγώ πιθανόν τα εστερούμενα, τουλάχιστον δημοκρατία. Ο Χρήστος ήταν γνήσιος δημοκράτης. Είτε οράματα για την πόλη, έβλεπε μακριά και δημιούργησε υποδομές, τις οποίες εμείς οι υπόλοιποι τις ελοπίσαμε.